Ήμην πτωχών Βοσκόπουλων εις τα όρη, 18 ετών, και δεν ήξευρα ακόμη άλφα. Χωρίς να το εξεύρω, ήμην ευτυχής. Την τελευταίαν φοράν όπου εγεύθυν την ευτυχίαν, ήτο το θέρος εκείνο του έτους 1870. Ήμην ωραίος έφηβος. Κι έβλεπα το πρωίμος τριφνών ηλιοκαές προσωπό μου να γελίζεται εις τα ριάκια και τα σβρίσεις και γύμναζα το ευλίγιστον υψηλών αναστημά μου ανά τους βράχους και τα βουνά. Μόνον διαρκή γείτονα, όταν κατριχόμην κάτω εις την άκρη της περιοχής μου, είχα τον Κυρμόσχον, έναν μικρόν άρχοντα, λίεν ιδιότροπον. Ο Κυρμόσχος εκατοίκει εις την εξοχήν, εις ένα ωραίον μικρόν πύργον, μαζί με την ανιψιάν του, τη Μοσχούλαν, την οποίαν είχε υιοθετήσει επειδή το χειρευμένος και άτεκνος. Την είχε προσλάβει πλησίον του μονογενή, ορφανή εκκυλίας μητρός και την ηγάπα ως να είτο το θυγάτερ του. Ο Κυρμόσχος είχε ως συντροφιάν το τσιμπούκι του, το κομβολόι του, το σκαλιστήρι του και την ανεψιάν του, τη Μοσχούλαν. Παιδίσκη, θέητον ως δύο έτη νεοτέρα εμού. Μικρή, επίδα από βράχων εις βράχων, έτρεχεν από κολπίσκων εις κολπίσκων, κάτω εις των Αιγιαλών, έβγαζε κοχύλια και κυνηγούσε τα καβούρια. Τον θερμόαιμος και ανήσυχος ως πτηνών του Αιγιαλού. Ήταν ωραία, μελαχρινή και ενθύμιζε την ύμφη του άσματος, την ηλιοκαυμένη, την οποίαν οι ιοί της μητρός της είχαν βάλει να φυλάει τα μπέλια. Ιδού η καλή, η πλησίον μου, ιδού η καλή, οφθαλμή μου περιστερέ. Ο λαιμός της, καθώς έφεγγε και υπέφωσκεν υπό την τραχυλιάν της, ήταν απείρως λευκότερος από τον χρώτα του προσώπου της. Ήταν οχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα και μου εφαίνεται να ομοιάζει με την μικρήν στέρφαν έγα, την μικρόσωμον και λεπτοφυή με κατάστριπνον τρίχωμα, την οποίαν είχα ονομάσει Μοσχούλαν.
Το παράθυρο του πύργου, το δυτικόν, ηνίγεται προς τον Λόγγον, ο οποίος ήρχιζε να βαθύνεται πέραν της κορυφής του βουνού, όπου ήσαν χαμόκλαδα, ευώδης θάμνη και αργυλώδης γη τραχία. Εκεί ήρχιζεν η περιοχή μου. Έως εκεί κατερχόμην συχνά και έβος κατά σέγας των πνευματικών μου πατέρων. Μίαν ημέρα, δεν ξέρω πώς, ενώ εμέτρουν καθώς εσυνήθιζα τα σέγας μου, ήσαν όλε 56 κατά εκείνων των χρόνων. Άλλοτε, ανεβοκατέβαινε ο αριθμός των μεταξύ 60 και 45. Η Μοσχούλα, η ευνοουμένη μου κατσίκα, είχε μείνει πίσω και δεν ευρέθη στο μέτρημα. Τα σέβρισκα όλας 55. Εάν έλειπεν άλλη κατσίκα, δεν θα παρετήρουν αμέσως την ταυτότητα, αλλά μόνον την μονάδα που έλειπεν. Αλλά η απουσία της Μοσχούλας ήταν επαισθητή. Τρόμαξα. Τάχα, ο αετός μου την επήρε. Εις τα μέρη εκείνα, τα κάπως χαμηλότερα, οι αετοί δεν κατεδέχονται να μας επισκέπτονται συχνά. Το μέγα ορμητήριό των ήταν υψηλά προς δυσμάς, εις το κατάλευκον πετρώδες βουνών, το καλούμενον αετοφωλιά φερονίμος. Αλλά δεν μου φαίνεται όλος παράδοξον ή ανήκουστον πράγμα ο αετός να κατήλθεν εκτάκτος τρωθείς από τα κάλλη της Μοσχούλας, της κατσίκας μου. Εφώναζα ως τρελός. «Μοσχούλα! Πού είναι η Μοσχούλα?» Ούτε είχα παρατηρήσει την παρουσία της Μοσχούλας, της ανεψιάς του κυρμόσχου εκεί σημά. Αυτή έτυχε να έχει ανοιχτόν το παράθυρον. Ο τείχος του περιβόλου του κτήματος και η οικία, η ακουμβώσα επάνω εις αυτόν, απήχων περί τα 500 βήματα από τη θέση όπου ευρισκόμην εγώ με τα σέγας μου. Καθώς ήκουσε τα σφωνάς μου, η παιδίσκη ανορθώθη, προέκυψεν εις το παράθυρον και έκραξε. «Τι έχεις και φωνάζεις?» Εγώ δεν ήξευρα τι να είπω. Εν το σου το απήντησα. «Φωνάζω εγώ την κατσίκα μου, τη Μοσχούλα. Με σένα δεν έχω να κάμω». Καθώς ήκουσε την φωνή μου, έκλεισε το παράθυρον και έγινε άφαντη. Μιαν άλλην ημέραν με είδε πάλιν από το παράθυρον της εις εκείνην την ιδίαν θέση. Ήμην πλαγιασμένος εις το ένα ίσκιον, άφηνα τα σέγας μου να βόσκουν και εσφύριζα έναν ήχο, ένα άσμα του βουνού επολικών. Δεν ξέρω πώς τη ήλθε να μου φωνάξει. «Έτσι, όλο τραγουδείς? Δεν σ' άκουσα ποτέ μου να παίζεις το σουράβλι. Βοσκός και να μην έχει σουράβλι, σαν παράξενο μου φαίνεται». Είχα εγώ σουράβλι, ή τη φλογέραν, αλλά δεν είχα αρκετόν θράσος, ώστε να παίζω εν γνώση ότι θα ήκουεν αυτή. Την φοράν ταύτην εφιλοτιμήθην να παίξω προς χάρεν της, αλλά δεν ξέρω πώς της εφάνει η τέχνη μου η αυλητική. Μόνον ξέρω ότι μου έστειλε διαμοιβήν ο λίγα ξηρά σίκα και να τάσει γεμάτο πετμέζι. Μίαν εσπέραν, καθώς είχα κατεβάσει τα γίδια μου κάτω εις τον Αιγιαλόν, ανάμεσα εις τους βράχους όπου εσχημάτιζε χιλίους γλαφυρούς κολπίσκους και αγκαλίτσες στο κύμα, όπου αλλού εκυρτώνοντο οι βράχοι εις προβλήτας και αλλού εκυλαίνοντο οι σπήλαια, και ανάμεσα εις τους τόσους ελιγμούς και δεδάλους του νερού, το οποίον εις χώροι μορμυρίζων χορεύουν με ατάκτους φλίσβους και αφρούς, όμοιον με το βρέφος το ψελίζον, που αναπηδάει στο λίκνον του και λαχταρεί να σηκωθεί και να χορεύσει εις την χείρα της μητρός που το έψαυσε. Καθώς είχα κατεβάσει, λέγω, τα γίδια μου για να αρμυρίσουν εις την θάλασσαν, όπως συχνά εσυνήθιζα, είδα την ακρογιαλιάν που ήταν μεγάλη χαρά και μαγεία και την ελιμπίστηκα και λαχτάρισα να πέσω να κολυμβήσω. Ήταν τον Αύγουστον μήνα. Αφού έμαθα τα πρώτα γράμματα πλησίων του γυρεού Σισόη, εστάλην ως υπότροφος της Μονής εις την ακατεπαρχίαν ιερατικήν σχολήν, όπου κατετάχθην αμέσως εις την ανωτέραν τάξην, ήτα εις την εναθήνες Ριζάριον. Τέλος, αρχίσα στα σπουδάς μου, σχεδόν 20 έτης, εξήλθα τριακοντούτης από το Πανεπιστήμιον. Εξήλθα δικηγόρος με δίπλωμα προλήτου.
Μεγάλην προκοπήν εννοείται δεν έκαμα. Σήμερον εξακολουθώ να εργάζομαι ως βοηθός ακόμη εις το γραφείον επιφανώστινος δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήνες, τον οποίον μισώ. Αγνοώ εκ πίες σκοτεινής αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον έχω ως προστάτην και ευεργέτην. Επέταξα αμέσως το υποκάμισό μου, την περισκελίδα μου και έπεσα στην θάλασσαν. Επλήθην, ελούσθην, εκολύμβησα επολίγα λεπτά της ώρας. Ισθανόμενοι γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου, ως να μην ήμην εν με το κύμα, ως να μετήχων της φύσεως αυτού, της υγράς και αλμυράς και δροσόδους. Δεν θα μου έκαμε ποτέ καρδιά να έβγω από την θάλασσαν. Δεν θα εχόρτενα ποτέ το κολύμβημα, αν δεν είχα την έννοια του κοπαδιού μου. Όσοι υπακοήν και αν είχαν προς εμέ τα ερήφια και αν ήκουαν την φωνή μου για να καθίσουν ήσυχα, ερήφια ήσαν, δυσάγωγα και άπιστα όσον και τα μικρά παιδεία. Εφοβούμην μήπως τεινά αποσκυρτήσουν και μου φύγουν, και τότε έπρεπε να τρέχω να τα ζητώ τη νύχτα εις τους λόγκους και τα βουνά, οδηγούμενος μόνο από τον ήχον των κοδονίσκων των δράγων. Όσον αφορά την Μοσχούλαν, για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου φύγει πάλιν, καθώς μου είχε φύγει την άλλη φοράν, οπότε ο άγνωστος κλέπτης, ω, να τον έπιανα, της είχε κλέψει ο ανόητος των επίχρυσων κοδονίσκων με το κόκκινο περιδέρεον από το λαιμόν. Εφρόντισα να τη δέσω με ένα σκοινάκι εις την ρίζαν ενός θάμνου, ολίγον παραπάνω από το βράχον, εις την βάση του οποίου είχα αφήσει τα ρούχα μου πριν ρυφθώ εις την θάλασσαν. Επίδησα ταχαίως έξω. Εφόρεσα το υποκάμισόν μου, την περισκελίδα μου, έκαμα ένα βήμα για να αναβώ. Άνω της κορυφής του βράχου, του οποίου η βάση σε βρέχεται από την θάλασσαν, θα έλυα την Μοσχούλαν, τη μικράν έγα μου, και με 200 ή περισσότερα βήματα θα επέστρεφα πλησίον εις το κοπάδι μου. Ο μικρός εκείνος ανήφορος, ο ολισθηρός κρυμνός, ήταν διεμέ άθυρμα, όσον ένα σκαλοπάτι μαρμαρίνης σκάλας, το οποίον φιλοτιμούνται να πηδήσουν εκ των κάτω προς τα άνω αμυλόμενα τα παιδιά της γειτονιάς. Η τελευταία χρονιά που ήμουν ακόμη φυσικός άνθρωπος ήταν το θέρος εκείνο του έτους 1870. Ήμουν ωραίος έφηβος, καστανόμαλος βοσκός, και έβοσκα τα σέγα της μονής του Ευαγγελισμού εις τα όρητα παραθαλάσσια, τα ανερχόμενα από τόμος διακριμνώδους ακτής ύπερθεν του κράτους του Βορρά και του Πελάγους. Στιγμήν εκείνη, ενώ έκαμα το πρώτο βήμα, ακούω σφοδρόν πλατάγισμα εις την θάλασσα, ως σώματος πίπτοντος εις το κύμα. Ο Κρότος ήρχε το, όπου ήξευρα, ότι ενίοτε κατήρχε το η Μοσχούλα, η ανεψιά του Κυρμόσχου και ελούε το εις την θάλασσα. Δεν θα έριψω κινδύνευα να έλθω τόσο σημά εις τα σύνορά της, εγώ ως ατηρίσκος του βουνού να λουστώ, αν ήξευρα ότι εσυνήθιζε να λούεται και τη νύχτα με το φως της σελήνης. Εγνώριζα ότι το πρωί, άμα τη ανατολή του ηλίου, συνήθως ελούετο. Έκαμα 2-3 βήματα χωρίς τον ελάχιστον θόρυβον. Ανερηχήθην εις τα άνω. Έκυψα με άκραν προφύλαξην προς το μέρος του άντρου, καλυπτόμενος όπισθεν ενός σχήνου,
και σκεπόμενος από την κορυφή του βράχου και είδα πράγματι ότι η μοσχούλα είχε πέσει αρτίως εις το κύμα γυμνή και ελούετο. Την ανεγνώρισα πάραφτα εις το φως της σελήνης το μελιχρόν. Το περιαργυρούν όλην την άπειρον οθόνη του γαλινιόντος πελάγους και κάμνων να χορεύουν φωσφορίζοντα τα κύματα. Είχε βυθιστεί άπαξ καθώς ερήφθη εις την θάλασσα. Είχεν βρέξει την κόμην της από τους βοστρίχους της οποίας ως ποταμός από μαργαρίτας έρεε το νερόν και είχεν αναδύσει. Έβλεπε κατά τύχην προς το μέρος όπου ήμουν εγώ και κινεί το εδώ και εκεί προσπέζουσα και πλέουσα. Ήξευρε καλώς να κολυμβά. Δεν υπήρχε να άλλη αίρεσης, ή μη να περιμένω. Θα εκράτουν την αναπνοή μου. Η κόρη εκείνη δεν θα υπόπτευε την παρουσία μου. Άλλος ήμην εν συνειδήσει αθώος. Εν το σούτο, όσον αθώος κι αν ήμην, η περιέργεια δεν μου έλειπε. Και ενεργήθην πάλι σιγά σιγά προς τα επάνω και στην κορυφή του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων, έκυψα να είδω την κολυμβώσαν νεάνιδα. Ήταν απόλαυσης, όνειρον, θαύμα. Είχεν απομακρυνθεί ως πέντε οργιάς από το άντρον και έπλεε και έβλεπε τώρα προς ανατολάς στρέφουσα τα νότα προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν κι όμως χρυσίζουσαν αμυδρός κόμιν της, των δράχυλών της των εύγραμμων, τας λευκάς ως γάλα ομοπλάτας, τους βραχίωνα στους τορνευτούς, όλα συγχυόμενα, με λιχρά και ονειρόδη στο φέγγος της σελήνης. Διέβλεπα την οσφήν της την ευλίγιστον, τα ισχία της, τα σκνή μας, τους πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το κύμα. Εμάντευα το στέρνον της, τους κόλπους της, γλαφυρούς, προέχοντας, δεχόμενος όλας της άβραστας ρυπάς και της θαλάσσης, το θείον άρωμα. Ήταν πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα, ήταν ηρυής, νύμφη, σιρήν, πλέουσα ως πλέει ναύς μαγική, η ναύς των ονείρων. Είχα μείνει χάσκον εν εκστάση και δεν εσκεπτόμενη πλέον τα επίγεια. Και πάλιν δεν εχόρτενα να βλέπω το όνειρον. Έφνης, εις τας ανάγκας του πραγματικού κόσμου με επανέφερεν η φωνή της κατσίκας μου. Η μικρή μοσχούλα ήρχισεν έφνης να βελάζει. Ω, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Ή μπορούσα να σιωπώ εγώ
αλλά δυστυχώς δεν είναι το εύκολο να επιβάλλω σιωπήνη στην έγαν μου. Έτρεξα τότε παράφορος να σφίξω το ρίγχος της με την παλάμη να μην βελάζει. Τη στιγμήν εκείνην ελισμόνησα την κόρην την κολυμβώσαν χάριν αυτής ταύτης της κόρης. Δεν εσκέφθην ότι ήταν φόβος να με ειδεί και εμειορθώθην κυρτός πάντοτε και επάτησα επί του βράχου για να προλάβω και φθάσω πλησίον της κατσίκας. Συγχρόνως με κυρίευσε και φόβος από την φιλοστοργία την οποία έτρεφα προς την πτωχήν έγα μου. Το σχοινίον με το οποίο την είχα δέσει στη ρίζαν του θάμνου ή το πολύ κοντόν. Τάχα, μην εσχοινιάστη, μην εμπερδεύτηκε περιεπλάκι ο τράχυλός της, μην ήταν κίνδυνος να πνιγεί το ταλέπορον ζών. Δεν ξέρω αν η κόρη, ηλιωμένη στην θάλασσα, ήκουσε τη φωνή της γίδας μου, αλλά και να την είχε ακούσει, τι το παράδοξον, ποιος φόβος ήταν. Τον ακούει την φωνή ζώου εκεί που κολυμβά, αφού δεν απέχει η μειολίγα σοργιάς από την ξηράν, δεν είναι τίποτε έκτακτον. Αλλά όμως η στιγμή εκείνη που είχα πατήσει στην κορυφή του βράχου ήρκεσεν. Η νεαρά κόρη είτε ήκουσεν είτε όχι την φωνή της κατσίκας, μάλλον φαίνεται ότι την ήκουσε, διότι έστρεψε την κεφαλή μου προς το μέρος της ξηράς. Είδε τον μαύρο νίσκιο μου, των διακαμών μου επάνω εις το βράχον ανάμεσα εις τους θάμνους και αφήκεν μισοπνιγμένην κραυγήν φόβου. Τότε με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησης, λύπη απερίγραπτος. Τα γόνατά μου εκάμφθησαν. Έξαλλος εκ τρόμου ειδυνήθην να αρθρώσω φωνήν και έκραξα. «Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτε, δεν σου θέλω κακόν». Και σκεπτόμην λύατε ταραγμένος αν έπρεπε να ρυφθώ εις την θάλασσα μάλλον για να διέλθω εις βοήθειαν της κόρης ή να τρέξω και να φύγω. Ήρκει η φωνή μου να της έδιναν μεγαλύτερον θάρρος ή όσον η παραμονή μου και το τρέξιμό μου εις βοήθειαν. Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν όχι παράδοξον, καθότι όλοι οι Αιγιαλοί και η θάλασσα εκείνε εσυχνάζοντο από τους αλλοιείς, μία βάρκα εφάνει να προβάλλει αντικρή προς το ανατολικό μεσημβρινόν μέρος από τον πέρα κάβων, τον σχηματίζοντα το δεξιόν ιονί κέρας του Κολπίσκου. Εφάνει πλέουσα αργά, ερχομένη προς τα εδώ, με τα σκόπας, πλην η εμφάνισή της, αντί να δώσει θάρρος στην κόρη, επέτεινεν τον δρόμον της. Αφήκε δευτέραν κραυγήν μεγαλυτέρας αγωνίας. Ένα καρύ την είδα να βυθίζεται και να γίνεται άφαντη στο κύμα. Δεν έπρεπε τότε να διστάσω. Η βάρκα εκείνη απήχεν υπέρ τα σήκωση νοριάς από το μέρος όπου η γωνία η κόρη. Εγώ απήχα μόνον 5 ή 6 οριάς. Πάραυτα, όπως ήμην, ερήφθην στην θάλασσα, πηδήσας με την κεφαλήν κάτω από το ύψος του βράχου. Το βάθος του νερού ήταν υπέρ τα 2 αναστήματα. Έφτασα σχεδόν εις τον Πυθμένα, ο οποίος ήταν αμόστρωτος, ελεύθερος βράχων και πετρών, και δεν ήταν φόβος να χτυπήσω. Πάραυτα ανέδιν και ανήλθον εις τον αφρόν του κύματος. Απήχων τώρα ο λιγότερον οι 5 οριάς από το μέρος του πόντου, όπου εσχηματίζοντο δίνες και κύκλοι στρεφόμενοι εις τον αφρόν της θαλάσσης, οι οποίοι θα ήσαν ως μνήμα υγρών και ακαριαίων για την ατυχή παιδίσκην. Τα μόνα ίχνη τα οποία αφήνει ποτέ εις την θάλασσα αγωνιών ανθρώπινων πλάσμα. Με 3 στιβαρά πηδήματα και πλευσίματα, εντός ολίγων στιγμών, έφτασα πλησίον της. Είδα το εύμορφον σώμα να παραδέρνει κάτω, πλησιέστερον εις το βυθόν του πόντου ή εις τον αφρόν του κύματος, εγκύτερον του θανάτου ή της ζωής. Thank you.
Ευηθίστην, ήρπασα την κόρη στα σαγκάλας μου και ανήλθον. Καθώς την είχα περιβάλει με τον αριστερόν βραχίωνα, μου εφάνει ότι αισθάνθην ασθενή την χλιαράν πνοήν της εις την παριάν μου. Είχα φτάσει εγκαίρος. Δόξα το Θεό. Εν τούτης, δεν παρήχε σημεία ζωής ολοφάνερα. Την ετίναξα με σφοδρόν κίνημα αυθορμήτως, δια να δυνηθεί να αναπνεύσει. Την έκαμα να στηριχθεί επί της πλάτης μου και έπλευσα. Με την χείραν την δεξιάν και με τους δύο πόδας έπλευσα ισχυρός προς την ξηράν. Εδυνάμεις μου επολαπλασιάζοντο θαυμασίως. Ισθάνθην ότι προσεκολάτω το πλάσμα επάνω μου. Ήθελε τη ζωήν της. Ω, ασέζει κι ασύ το ευτυχείς. Κανείς ιδιωτελής λογισμός δεν υπήρχε τη στιγμήν εκείνην εις το πνεύμα μου. Η καρδία μου ή το πλήρης αυτοθυσίας και φιλοκερδίας. Ποτέ δε θα εζήτουν αμοιβήν. Επί πόσον ακόμη θα ενθυμούμε εκείνο το αυρόν, το απαλόν σώμα της αγνής κόρης, το οποίον αισθάνθην ποτέ επάνω μου επ' λίγα λεπτά της άλλος ανοφελούς ζωής μου. Ή των όνειρων, πλάνη, γοητεία. Και ο πόσον διέφερε από όλα στα ιδιωτελείς περιπτύξεις, από όλα στα λυκοφιλίας και τους κινέρωτας του κόσμου, η εκλεκτή, η εθέριος εκείνη επαφή. Δεν είναι το βάρος εκείνο, το φορτίον το ευάγγαλον, αλλά είναι το ανακούφισης και αναψυχή. Ποτέ δεν αισθάνθην τον εαυτό μου ελαφρότερον, ή εφόσον εβάσταζον το βάρος εκείνο, ήμην ο άνθρωπος, ως της κατόρθωσε να συλλάβει με τα σχήρας του προς στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρον του. Η Μοσχούλα έζησε. Δεν απέθανε. Σπανίως την είδα έκτοτε και δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Οπότε είναι απλή θυγάτηρ της Εύας, όπως όλε. Αλλά εγώ επλήρωσα τα λύτρα για τη ζωή της. Η ταλέπορος μικρή κατσίκα, την οποία είχα λησμονήσει προς χάριν της, πράγματι εσχοινιάστη, περιεπλάκη κακά εις το σχοινίον με το οποίον την είχα δεμένην και επνίγει. Μετρίωσε λυπήθην και την έκαμα θυσίαν προς χάριν της. Κι εγώ έμαθα γράμματα εξευνίας και ελαίους των καλογύρων και έγινα δικηγόρος. Αφού επέρασα από δύο ερατικά σχολάς ή το επόμενο. Τάχα η μοναδική εκείνη περίσταση, η ονειρόδης εκείνη ανάμνησης της λουωμένης κόρης με έκαμε να μη γίνω κληρικός. Φεύ. Ακριβώς η ανάμνηση σε εκείνη έπρεπε να με κάνει να γίνω μοναχός. Ορθώς έλεγεν ο γυρεός Ισόης ότι αν ήθελαν να με κάμουν καλόγερον, δεν έπρεπε να με στείλουν έξω από το μοναστήρι.
Δια την σωτηρία της ψυχής μου ήρκουν τα ολίγα εκείνα κολυβογράμματα τα οποία αυτός με είχε διδάξει, και μάλιστα ήσαν και πολλά. Και τώρα, όταν ενθυμούμε το κοντόν εκείνο σχοινίον, από το οποίον εσχοινιάστηκε και επνίγει η μοσχούλα, η κατσίκα μου, και αναλογίζομαι το άλλον σχοινίον της παραβολής, με το οποίον είναι δεμένος ο σκύλος εις την αυλήν του αφέντη του, διαπορώ μέσα μου αν τα δύο δεν είχαν μεγάλη συγγένεια και αν ήσαν ως σχήνισμα κληρονομίας διεμέ, όπως η γραφή λέγει. Ω, ας ήμουν ακόμη βοσκώσει στα όρη.